καμία. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανες τα παιδιά πρέπει να σε αντιπροσωπεύουν κιόλας ή να αντιπροσωπεύεις εσύ αυτά. Καθόλου, καθόλου. Τα γράψατε όλα ή έχει μέσα και κατά συνθήκη ψεύδι ή ωρεοποίησης ή βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο. Τα είπατε όλα. Ψέμα δεν έχω πει. Όχι. Ψέμα δεν έχω πει. Και έχω πει τόση αλήθεια όση μου επιτρέπετε για να μην θίξω χωράφια που δεν μου ανήκουν. Γιατί η αλήθεια δεν ανήκει μόνο σε μας. Ανήκει και σε αυτόν με τον οποίο τη μοιραζόμαστε. Εκεί, αν δεν υπάρχει σεβασμός για την αλήθεια σου, τότε κακώς το γράφω το βιβλίο. Ναι, και έχετε τόσο καλή σχέση με την αλήθεια, εγώ θα σας πω μια αλήθεια η οποία είναι συνεχώς το επίκεντρο της συζήτησης. Δεν πεινάσατε, κυρία Γανινέα. Μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον που σας τα έδωσε όλα. Παρά το γεγονός ότι έζησα στην κατοχή. Αγγλικά σχολεία. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλής οικογενείας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λένε ότι πολλές φορές η τέχνη προκύπτει από τις θερήσεις και την ευαισθησία. Φανταζόμαστε στο Παρίσι τους καλλιτέχνες σε μια σοφίτα, έτσι ζωγράφη, χλωμή, με ένα τσάι κτλ. Θέλω έτσι αυτόν τον μύθο ή να τον καταρρύψετε ή να τον προσυπογράψετε. Οι στερήσεις σε εσάς σας έλειψαν. Αυτό ήταν κίνητρο να κάνετε τέχνη ή δυσκολευτήκατε περισσότερο? Νομίζω ότι είναι ανεξάρτητο. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω ηθοποιός πάντα. Αυτό προέκυψε όταν ήμουν 5 χρονών. Δεν με εγκατέλειψε ποτέ αυτή η ανάγκη. Και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή γιατί ο τότε σύζυγός μου, ψυχίατρος νευρολόγος, με τον οποίο έκανα και τα 3 μου παιδιά, Μουτούσης, είχε καταλάβει πόσο ανάγκη το είχα αυτό το πράγμα και με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Δεν στάθηκε καθόλου εμπόδιο παρά το γεγονός ότι είχαμε 3 παιδιά. Γιατί ξεκίνησα περίπου τότε τη σχολή του Κουν, παρά το γεγονός και πάλι ότι πριν είχα πάει σε δραματική σχολή στο Λονδίνο. Ένα άτομο χορτάτο και δεν εννοώ μόνο για το στομάχι. Εννοώ και από εμπειρίες. Με χορτά το μάτι. Στο στομάχι. Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο να κάνει τέχνη? Δεν θα μπορούσατε να είστε ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της εταιρείας των Μήλων του Αγίου Γεωργίου ή μία μάνατζερ? Πιστεύω ότι θα ήμουν αυτό που λένε οι Άγγλοι, flop. ποτέ στη ζωή μου δεν θέλησα να είμαι τίποτα άλλο. Ούτε καν μπορεί να κακοχαρακτηριστώ γι' αυτό. Ούτε καν ήθελα ποτέ να παντρευτώ ή να κάνω παιδιά. Αυτά προέκυψαν. Και υπάρχει μια συζήτηση με τον παππού στο βιβλίο που λέει αν είναι να γίνει σαν την Μπέργκμαν, πάνε να γίνει θεατρίνα. Ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να γίνει, πόσο εύκολο μπορεί να γίνει κανείς. Μπέργκμαν, αλλά και Γαλινέα, είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πώς προκύπτει, πώς γίνεται? Είστε αυτό που είπε ο Λαζάνης, ταλέντο ή χαμάλης? Τι ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ που πραγματικά διεισδύσατε μέσα στο κείμενο. Και τα δύο. Αλλά και πολύ χαμάλης. Δεν ξέρω για το ταλέντο, ελπίζω, γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να... δεν έχει νόημα δηλαδή και να περί αυτολογεί, είναι τουλάχιστον κουτό. Δούλεψα πολύ. Δούλεψα, δεν μου ήρθε τίποτα ουρανό κατέβατο. Παρ' όλα αυτά, ποιος κόντεψε να σας στείλει στο σπίτι σας? Ποιος σας αποθάρρυνε, ποιος σας έκανε μία κριτική που σας τσάκισε? Ο Χόρν. Αλήθεια? Αλλά ναι, κάποια στιγμή που είχαμε τσακωθεί μαζί μου, είπε ούτε την κυρία δεν ξέρεις να παίζεις καλά. Πως σε μία Γαλινέα. Αυτό είναι αυτό είναι πάρθιο βέλος, έτσι. Όμως ήταν σπουδαίος. Ήταν σπουδαίος και μου είχε πει πράγματα μοναδικά. Μου έχει πει σε κάποια στιγμή στις 5 το πρωί
Μπορεί να είχε πιει και κανένα ουισκάκι παραπάνω. Μου είπε, σε ζηλεύω. Και εγώ έσκασα στα γυαλιά και του είπα, εσύ ζηλεύεις εμένα γιατί. Και μου είπε, γιατί εσύ όταν μιλάς στο θέατρο, ερχόταν και με έβλεπε στο Διονύσια, έπαιζα τότε. Τότε μόλις είχα ξεκινήσει με τον Αλέκο στα τέσσερα δωμάτια με κήπο. Δεν βαριέσαι όταν ακούς τη φωνή σου. Εγώ έχω αρχίσει και βαριέμαι τη δικιά μου. Μου έχει πει πράγματα πολύ δικά του ο Τάκης. Και παρόλο που πολλές φορές έτσι τσακωθήκαμε, αισθάνομαι μια λατρεία για αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά ένας άνθρωπος που έγραψε μεγάλη ιστορία. Όπως και η Λαμπέτη. Α, ούτε συζήτηση. Παρ' όλα αυτά η σκανδαλοθυρία από πλευράς δικής μας, των δημοσιογράφων και των παλαιότερων του κριτικού του θεάτρου, αλλά και τα δικά σας τα καμώματα, επιτρέψτε μου να πω πολλές φορές, ακόμα και κορυφαίων πρωταγωνιστών. Ποιο το όνομα θα μπει πιο μπροστά, εάν μου πάει αυτό το έργο, εάν μου κλέβει την παράσταση η συμπροταγωνίστρια. Είναι πράγματα τα οποία τα έχει και το Broadway, τα έχει και το Σανίδι του Λονδίνου. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το έχει το θέατρο παντού. Έχει την ώρα πόσο μικρός μπορεί να γίνει, και θέλω έτσι μια ευθεία απάντηση, όπως σας χαρακτηρίζει η ευθύτητα. Να σας πω, επειδή είχα την πολύ μεγάλη τύχη να ζήσω δίπλα στον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, που ήταν και σύντροφός μου και φυσικά συνεργάτης μου και δάσκαλός μου, με έμαθε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ένα από αυτά είναι ότι ποτέ μη ρωτήσεις που θα βάλουν το όνομά σου. Θα το βάλουν πάντα εκεί που τους συμφέρει. Και ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ήταν τόσο ουσιαστικός, τόσο σεμνός, τόσο αθάνατος, που κάθε του λέξη είναι για μένα, τι να πω, ένα μάθημα ζωής. Λοιπόν, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από το κούρο μετά το πρωινό. Θα είναι καλό. Του καλό σπουδαία και πάνθυνα. Μεγάλη ευκαιρία, ο Μαγκουάιρ μου τα λέει. Ελπίζω μόνο να μην σου βρήκε κι άλλο οικόπεδο. Ευκαιρία σαν του Μαγκουάιρ δεν μου φαίνεται και τόσο σπουδαία. Η γη είναι πάντα γη. Είναι πολύ πιο σίγουρη για τις συμμετοχές και από τα χρεόγραφα. Α, δεν υπάρχει λόγος. Πρωί πρωί να μιλάω για δουλειές. Τον Έντμοντ θα έπρεπε να μαλώσει για το φαΐ, δεν έχει καθόλου όρεξη. Εκτός από τον καφέ που κι άλλο δεν έβαλε στο στόμα. Βέβαια, τίποτα δεν σου κόβει την όρεξη σου, ένα κρυολόγιο. Δεν σηκώνει, γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Μα δεν ανησυχώ, ξέρω πολύ καλά πω αν προσέξει, σε λίγε μέρε δεν θα έχει τίποτα. Μόνο την αμαρτία να είναι άρρωστο τώρα. Ναι, κρίμα. Αλλά δεν κάνει να στενοχωριέσαι. Πώ γνωριστήκατε, κυρία Γαλήνια? Έπαιζε. Ο Μινωτής θα το σκηνοθετούσε, ήταν τα μεγάλα χρόνια, το 1969, στο Μετροπόλιταν το καλοκαιρινό τότε της Οδού Αλεξάνδρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Μάλλον πρέπει να υπάρχει ακόμα. Θυμάμαι, ήταν χειμώνας όταν αρχίσαμε τις πρόβες. Εγώ πήγα και έκανα οντισιό για να με πάρουν. Δούλευα στο Χόρν τότε, στο Δον Ζουάν, στο θέατρο Βρετάνια, και τον είχα παρακαλέσει, του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο Μινωτής στο σκηνοθετή, θα παίζει ο Αλεξανδράκης, μήπως μπορείς να πεις καμιά κουβέντα στον Μακρύδη που έκανε την επιχείρηση να με πάρουν? Μου λέει όχι. Όχι, του λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί σε ψώνιο. Λέω, γιατί είμαι ψώνιο? Μου λέει, γιατί θέλεις να πας να δουλέψεις καλοκαιριάτικα, δεν πας λέει καμιά βόλτα με κανένα κότερο? Μου είπε ο Τάκης. Παρ' όλα αυτά, εγώ πήγα στο Ρεξ, ανέβηκα με αυτό το περιβόητο ασανσέρ πάνω, χτύπησα την πόρτα, είπα, λέγομαι Νόνικα Γαλινέα, θα ήθελα να κάνω οντισιόν για τα μεγάλα χρόνια. Ήταν ο Μακρύδης εκεί. Μου είπε, πρέπει να σε εγκρίνει ο Ρούσος που έγραψε το έργο, ο Μινωτής και ο Αλεξανδράκης. Ο Γολγοθάς είναι... δηλαδή, όχι πλάκα. Ναι, 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 φοβερό. Έκανα την οντισιόν, με πήρανε. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που
μπήκα και τον είδα στην πρόβα, ήταν τόσο πολύ ωραίος. Τόσο πολύ ωραίος. Κατέβαζα συνέχεια τα μάτια μου και έλεγα, τώρα πώς να τον κοιτάξω. Τρεπόμουν πάρα πολύ και ήθελα από την άλλη μεριά να τον κοιτάω συνέχεια, γιατί ήταν το ωραιότερο πλάσμα που είχα δει στη ζωή μου. Και πήγαινα, θυμάμαι, από πίσω και έβλεπα το σβερκάκι του. Τρεπόμουν να τον δω από μπροστά και κάποια μέρα, δεν ξέρω, άργησε πάρα πολύ να μου μιλήσει. Κάποια μέρα μου είπε, καλοκαίρι με τη Μόνικα. Ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε. Και του είπα, ναι, αλλά εμένα με λένε Νόνικα. Και μου είπε, το ξέρω. Έπαιζε τότε με την κυρία Κατερίνα, έκανε παραστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη και έπαιρνε κάθε μέρα το αεροπλάνο και ερχόταν κάτω για τις πρόβες. Ακούραστος Αλέκος, ακούραστος. Δεν θα μου πείτε γεγονότα, αλλά θέλω να μου περιγράψετε την ατμόσφαιρα του πώς είναι και πώς το νιώσετε σαν γυναίκα να σας φλερτάρει ένας Αλεξανδράκης. Δεν με φλέρταρε ποτέ. Τόσο καλά. Δεν του άρεσε το φλερτ καθόλου, το έβρισκε χαζό. δεν είχα καν καταλάβει ότι του άρεσα. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Ενώ και αυτόν, επειδή είστε τόσο εκδηλωτικοί και το περιγράψατε τόσο γλαφυρά, το σβερκάκι, το ύφος κτλ, αυτός πρέπει να το κατάλαβε από τις πρώτες στιγμές. Μετά ήταν τόσο ευγενής που μου έλεγε ότι δεν το είχε καταλάβει. Πάντως, εγώ έκανα το πρώτο βήμα. Δηλαδή, συμπτωματικά έτυχε να με κλειδώσουν μέσα στο καμαρίνι μου η πρωταγωνίστρια του Θιάσου, η Τριανταφυλλίδη, και επίτηδες το έκανε βέβαια. Δεν με μπορούσε και πολύ. Και άρχισα να ουρλιάζω εγώ τη νύχτα, γιατί σε θερινό θέατρο ολομόναχη τη νύχτα σε ένα καμαρίνι, ούρλιαζα και με άκουσε δύο, γιατί ο φύλακας του θεάτρου ήταν θεόκουφος, ήταν και φορούσε και ακουστικό. Και με άκουσε δύο τετράγωνα πιο πέρα ο Αλέκος, ο οποίος ήρθε με το φύλακα, μου ανοίξανε και έτσι εντελώς συμπτωματικά με πήρε με το αυτοκίνητό του και με πήγε, γιατί μέναμε πολύ δίπλα. Εγώ ήμουνα στις καμπάνες της Γλυφάδας και εκείνος έμενε στη Γλυφάδα. Και όταν φτάσαμε στις καμπάνες, σε όλη τη διαδρομή, εγώ πήγαινα έτσι, έλεγα, θα με κλείσουν σε ψυχιατρίο, τι θα γίνει. Δεν είμαι στα καλά μου, θα τρελαθώ, θα με πάρει είδηση. Ντρεπόμουν φρικτά, πηγαίνανε έτσι στα σαγόνια μου, δηλαδή ήταν κάτι φοβερό. Και όταν πια βγήκα από το αυτοκίνητο και βγήκε και αυτός να με καλή νυχτήσει, τόλμησα, νομίζω δεν έχω νιώσει μεγαλύτερο τρακ στη ζωή μου ποτέ και του είπα, φίλησέ με. Και το επόμενο, στην αρχή μου είπε, άστο καλύτερα, έκανε να φύγει και μετά βρεθήκαμε κάτω από ένα δέντρο και έτσι ξεκίνησε αυτός ο πολύ μεγάλος έρωτας. Αυτό το είχατε πάντα. Να κάνετε το πρώτο βήμα ή με τον Αλεξανδράκη ήταν μια εξαίρεση που ποτέ δεν έκανα. Κανένα βήμα. Μόνο με τον Αλέκο. Ποτέ, 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 ποτέ. Και αν μπορώ να δώσω μία συμβουλή, θα έλεγα να μην το κάνουν οι γυναίκες. Το βρίσκω φρίκι, απέσιο. Λέτε για συμβουλές. Πάω στο βιβλίο σας. Αν μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτόν τον πραγματικά πολύ μεγάλο ηθοποιό, πολύ μεγάλο καλλιτέχνη και πολύ μεγάλο Έλληνα, που τον τιμήσατε και σας τίμησε σε μια διαδρομή και ζωής και τέχνης, τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Λέτε, χωρίσαμε με αλήθεια και σεβασμό. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι που θα το καταλάβουν, πιστεύω, πολλοί άνθρωποι, ότι όταν η ζωή είναι τόσο κουραστική όσο είναι η ζωή του ηθοποιού, που πραγματικά είναι μια ζωή που σπάει κόκαλα, είναι αδύνατο να μην επέλθει μια φθορά. Είναι αδύνατον. Είναι μέσα στη ζωή κι αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το σεβαστούμε, ότι η φθορά είναι πιο δυνατή από μας. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο που είμαστε και δύο πάρα πάρα πολύ κουρασμένοι. Και δεν βιώναμε πια αυτό
το οποίο... Ήσασταν, συγγνώμη που διακόπτω, κουρασμένοι από τους εαυτούς σας, από τους άλλους, ο ένας από τον άλλον, ή από την πίεση της δημοσιότητας του θεάτρου και... του επαγγελματισμού σας, εν τελική ανάλυση. Η ζωή μας είχε κουράσει πάρα πολύ. Οι ευθύνες, η ζωή, η καθημερινότητα, αυτό το να πρέπει κάθε μέρα να είσαι εκεί και να καταθέτεις αυτό που καταθέτεις. Γιατί δεν είναι ότι απλώς παίζαμε ένα ρόλο, κρατάγαμε ένα θίασο. Κρατήσαμε ένα θίασο δικό μας από το 69 ως το 92. Πόσο είναι αυτό, σχεδόν 23 χρόνια. 23 χρόνια, δηλαδή σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Κάποια στιγμή τσακίσαμε. Και αυτό το πράγμα είχε άμεση σχέση με την σχέση μας, την προσωπική μας σχέση. Και το θυμάμαι ότι το κουβεντιάζαμε και λέγαμε ένας τρόπος για να σώσουμε αυτή τη σχέση είναι να χωρίσουμε. Εσείς τώρα εδώ αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξατε και πρότυπο και καλλιτεχνικό, αλλά και σαν ζευγάρι. Ναι. Ξέρετε ότι πολλοί κόσμος που το άκουσε πληγώθηκε. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό είχε ταυτιστεί, ήσασταν ένα αρχιετυπικό, επιτρέψτε μου να πω, ναι, ζευγάρι αξιοπρέπειας και ποιότητας. Ναι. Και εσείς μου γράφετε εδώ στο βιβλίο, συγχωρήστε με έτσι την ανέβεια, τα ζευγάρια, πολλά ζευγάρια, αν είναι να γλιτώσουν τη σχέση που αγαπούν, πρέπει να βγουν από αυτήν τη θλιβερή σύμβαση. Και εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, κάθε ζευγάρι είναι καταδικασμένο κάποια στιγμή να φτάσει σε μια θλιβερή σύμβαση? Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις, ευτυχώς. Αλλά είναι λίγες. Σαν τον Πολ Νιούμαν και τη Τζόαν Γουντγουόρθ, ας πούμε. Δεν ξέρω τι περάσαν κι αυτοί. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι χάσανε ένα παιδί. Ξέρω ότι δώσαν τη ζωή τους ενάντια στα ναρκωτικά. Ξέρω ότι περάσανε κι αυτοί ένα Γολγοθά. Ποτέ δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από κάθε ζευγάρι. Βεβαίως υπάρχουν ζευγάρια, δεν μιλάω για θεατρικά ζευγάρια, που λατρεύονται και τους το εύχομαι και είναι κάτι που με συγκινεί αφάνταστα. Και στην οικογένεια του Αλέκου υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτή η αγάπη στα ζευγάρια. Στην οικογένειά του που τώρα οπωσδήποτε την αισθάνομαι. Είναι και δική σας. Και αυτό γράφει. Είναι δική μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μείνετε μαζί μας, κυρία Γαλινέα. Φτάσαμε στη μέση της διαδρομής. Θα περάσουμε και διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα με την κυρία Νόνικα Γαλινέα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρναμε τη νύχτα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται. And now the end is near and so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Είναι μαζί μας για να την γνωρίσουμε καλύτερα εκ του πλησίων με την αφορμή μιας εξαιρετικής έκδοσης που είναι η αυτοβιογραφία. Η αυτοβιογραφία της, η κυρία Νόνικα Γαλινέα, η οποία έχει τιτλοδοτήσει μάλιστα το βιβλίο από το «Επέστρεφε» του Καβάφη. Και η αλήθεια του Καβάφη είναι η αλήθεια δική σας. Έχοντας διαβάσει το βιβλίο, κυρία Γαλινέα, θαυμάζει κανείς το πόσο τολμηρά μεταχειρίζεστε πτυχές της ζωής που μία αστή, θα το πω, μία έτσι, καλών τρόπων και καλής ανατροφής κυρία, θα τα απέφευγε έτσι με μια χαριτωμένη αμεριμνησία και λύθη. Εσείς γιατί τα λέτε να το έγραφε απλά τότε και λαϊκά, ναι. Γιατί αυτό να το έγραφε. Ίσως δεν σας πάει έτσι το λαϊκό. Μα άμα δεν τολμάς τη ζωή σου, δεν αφοράς στο κάτω-κάτω. Έτσι. Και δεν ξέρω, εγώ έτσι... Τι μαθητριούλα ήσασταν? Ατίθαση, με καλές φίλες, μοναχική? Το
τώρα είμαι μοναχική. Τότε, όχι ότι δεν έχω 4-5 δικούς μου ανθρώπους πιστούς και για τους οποίους δίνω τη ζωή μου και τη δίνουν. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, έχω ανάγκη από απόσταση. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα με βοηθάει και με βοηθάει στο πολύ το να μπορώ να είμαι και μόνη μου για μεγάλα διαστήματα. Με βοηθάει και στο να έχω χρόνο να σκεφτώ, που είναι πολύτιμο αυτό. Γιατί όταν, ξέρω εγώ, καταναλώνεις πολύ χρόνο με διάφορους ανθρώπους, τελικά σου φεύγει η ζωή χωρίς να καταλάβεις πώς. Χάνεις πολύ χρόνο. Πάλι δίκιο έχει ο Καδάφης. Να μην εξευτελίζουμε τη ζωή μέσα στις πολλές συναναστροφές. Παρ' όλα αυτά είναι έτσι μια μυθική εικόνα για εμάς τους κάπως νεότερους από την δική σας γενιά, τα πλουσιοκόριτσα των Αθηνών εκείνης της εποχής. Μεγαλώσατε το 60 με τα μεγάλα αυτοκίνητα, με τις παρέες. Φαντάζομαι θα σας φέραν και καλούς γαμπρούς, έτσι δεν είναι? Πω. Τι βαρετό πράγμα, Θεέ μου. Η τέχνη ήταν μια φυγή από όλα αυτά? Ναι. Συμμαθήτριες? Κρατάτε επαφές? Βγαίνετε? Όχι. Δεν έχω επαφές με συμμαθήτριες, όχι. Είναι περίεργο, δηλαδή, πόσο έχω αρχίσει να πιστεύω στις περιστασιακές σχέσεις. Γιατί πραγματικά είχα ουσιαστικές σχέσεις με ανθρώπους. Για μια περίοδο της ζωής και μετά χανόμαστε, γιατί η ζωή είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, θα κρατήσεις 1-2 φίλους από τα παλιά, ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να γαντζώνεσαι μονίμως σε ανθρώπους που όταν η ίδια η ζωή σε πάει αλλού, μοιραία, κάπου φεύγεις κι εσύ. Έτσι όπως το λέτε και το νιώθετε και βλέπω ότι το λέτε και το πιστεύετε, η ζωή σας πρέπει να είναι άθροισμα πολλών και επώδυνων χωρισμών. Πολλών. Και δυστυχώς από την πολύ δικιά μου, την καλύτερη μου φίλη, 30 χρόνια είμαστε μαζί, είχα παντρέψει, προδόθηκα. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για μένα. Γενικώς, το σκληρότερο μάθημα που πήρατε από τη ζωή, η οποία σας φέρθηκε καλά, κακά τα ψέματα, κυρία Μαρία. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το σκληρότερο μάθημα που πήρατε ποιο είναι? Το να πρέπει να μάθεις να ζεις χωρίς τον άνθρωπο που για σένα σήμαινε πάρα πολλά. Για μένα δηλαδή. Και στο βιβλίο υπάρχει μία εικόνα. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός, βέβαια. Το υποψιαζόμαστε κι εμείς. Και μέσα στο βιβλίο, όταν γυρίσατε τη σελίδα, φαντάζομαι μετά από συμφωνία, αλήθεια και σεβασμό με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, έχετε μία εικόνα η οποία πραγματικά αγγίζει τον καθένα που τη διαβάζει, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Και βρίσκουμε σε 4 άδειες κρεβατοκάμαρες στο ψυχικό. Εκείνη την ώρα, επιτρέψτε μου, δεύτερη αυτάδια μέσα σε αυτή τη συνέντευξη, μου ήρθε να σιγοτραγουδήσω εκείνο το τραγούδι που λέει «Καμαρούλα μια σταλιά, 2x3». Που χωράει μια αγάπη δύο ανθρώπων έτσι του λαού στα σεπόλια ή στα πετράλωνα. Δεν είναι μια ζωηρή αντίθεση? Είναι, ναι. Τι κάνει κανείς που έχει τη δόξα, έχει το θέατρο, έχει μια πλήρη ζωή και 4 άδειες κρεβατοκάμαρες, εκεί τι κάνει? Δουλεύει. Εργασιοθεραπεία. Ναι, πιστεύω ότι αυτό μας σώζει. Ξαναχτύπησε όμως ο έρωτας την πόρτα σας? Όχι. Περιφερειακά. Χωρίς σύγκριση. Νομίζουμε, ίσως ελπίζουμε,
Και μετά συνειδητοποιούμε τα τεράστια λάθη μας. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που από τα λάθη τους προχωράνε. Και εγώ ανήκω σε αυτούς. Και έτσι παρηγοριέμαι, γιατί έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Και παρηγοριέμαι ότι αυτά με προχώρησαν. Είχατε πάντα το θέατρο, όπως λέει στην Καζαμπλάνκα ο Ρικ. Στην Μπέργκμαν θα έχουμε πάντα το Παρίσι. Εσείς έχετε το Λονδίνο όμως, έτσι δεν είναι? Ας ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, το αγαπήσατε το Λονδίνο. Πάρα πολύ. Και λέτε και συγκλονιστικά πράγματα στο βιβλίο σας. Ένα από αυτά είναι ότι παρότι λατρεύω την Ελλάδα, το Πύλιο, τη θάλασσα, την Αθήνα, στο Λονδίνο μπορώ να είμαι και μόνη. Αυτό γράφετε. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι είμαι μόνη. Και στο Λονδίνο δεν αισθάνομαι μοναξιά. Έχω παρέα το θέατρο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επαφή με τους άγνωστους ανθρώπους που σε βλέπουν στο δρόμο και σου χαμογελάνε. Και καμιά φορά αναρωτιέμαι και λέω, μήπως με ξέρουν αυτοί. Αλλά βέβαια δεν με ξέρουν. Κυκλοφορούν πολλοί Έλληνες και στην Oxford Street και στο Bayswater. Σίγουρα κάποιοι θα σας χαιρετάνε, κυρία Γαλινέα. Πολύ, πολύ, πολύ. Και είναι και κολακευτικό όσο να είναι. Όσο και να είσαι μία στάρ, νιώθετε κάπως ότι κάτι έχετε αφήσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο σεβασμός που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μ' αρέσει πάρα πολύ πώς λειτουργούν στο θέατρο. Δηλαδή αυτό, αυτό, ο σεβασμός. Ξεκινάνε τη μέρα τους έτσι. Ίσως θα έπρεπε να πω ότι σε κάποια πρεμιέρα της Vanessa Redgrave είχα την πολύ μεγάλη τύχη να φάω μετά μαζί της σε ένα εστιατόριο που ασφαλώς θα το ξέρετε, το San Lorenzo, που πηγαίνουν πολλοί ηθοποιοί στο Beach and Place. Και πολλοί για να τους δουν. Σωστά. Λοιπόν, μου έκανε κατάπληξη το ότι αυτή η γυναίκα, μετά την πρεμιέρα της, δεν ασχολήθηκε με το δικό της θέμα, το οποίο ήταν τεράστιο, και η επιτυχία της, την Ισαντόρα Ντάνκαν έκανε σε αυτό το έργο συγκεκριμένα, αλλά με ρώταγε. Τότε εγώ έπαιζα το Λεωφορείο Πόθος. Με ρώταγε 1000 πράγματα για το ελληνικό θέατρο, για το έργο που παίζω, για το ρόλο μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω, δηλαδή, το μέγεθος της αγωγής της και της ευαισθησίας της να μην ασχολείται με τον εαυτό της την ημέρα της πρεμιέρας της και να ασχολείται με μένα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, πραγματικά με συγκλονίζει. Πήγατε και στην Downing Street, στο νούμερο 10, στην Πρωθυπουργική Κατοικία. Περάσατε και εκεί ένα απόγευμα. Παίξατε στο Covent Garden. Ναι. Με την Αμαλία, την κόρη μου. Την Αμαλία Μουτούση. You should have held on to him. I do sincerely think that. Do you remember? Wasn't it my good self who said the same to you? Forgive. Forgive. Do you remember? If only you had listened to me, you would have been well hitched by now with a lovely home of your own. Do you remember last Christmas? Αλλά εγώ θα μείνω εκεί, ότι γνωρίσατε τον Κάρολο και την Ταϊάννα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το Λονδίνο οι απλοί άνθρωποι που βλέπετε, όλη αυτή η πασπερμία. Γνωρίσατε και κορυφαίους ηθοποιούς του θεάτρου. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι κάτι απλό. Στο δικό μας το θέατρο, τι λείπει για να είναι έτσι κορυφαίο και κεντρικό? Μόνο η γλώσσα ή... Κοιτάξτε, καταρχήν κατασκευαστικά, ότι... ας πούμε, καλλιτεχνικά είμαστε πίσω. Καταρχήν πιστεύω πάρα πολύ ότι στους Έλληνες ηθοποιούς. Πιστεύω ότι έχουμε σπουδαίους ηθοποιούς. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει το κοινό το οποίο κυκλοφορεί στο Λονδίνο, που πηγαίνουν από όλα τα μέρη του κόσμου. Και για να βρεις μια θέση σε ένα θέατρο, βλέπεις και παθαίνεις. Αυτό είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικό για την έννοια του ότι πόσο γερά στέκει το θέατρο, έτσι δεν είναι, από την προσέλευση του κόσμου. Ναι, αυτό δεν υπάρχει εδώ. Αλλά
Πραγματικά βλέπω δουλειές εδώ που θα ήμουν πολύ άδικη αν δεν τους έβγαζα το καπέλο. Άλλο ενδιαφέρον απόσπασμα από τα πολλά του βιβλίου. Με τους διάσημους, λέτε, πήγαινα μια χαρά. Με τους οικείους μου τι γίνεται? Έχετε πληγωθεί από το στενό σας περιβάλλον, εκτός από τη φίλη που αναφέρατε? Κοιτάξτε, δεν είναι... δεν θυμάμαι πια, ευτυχώς. Με βοηθάει το μνημονικό μου, το τόσο κακό, να ξεχνάω και να ξεπερνάω. Μάλιστα, υπάρχει μια φράση μέσα στο Στρίνμπεργκ, το χορό του θανάτου, που λέει «Διαγράφω και προσπερνώ». Ώρες-ώρες είναι και βολικό αυτό. Ναι, μας όταν αποτρέπει μπορείς, από την αυτοκριτική. Ναι, όταν μπορείς να ξεχνάς. Κύριε Γαλινέα, φταίτε ή δεν φταίτε συχνά? Σαφώς φταίω. Το πόσο συχνά παίζεται. Πόσο συχνά το αναγνωρίζετε? Νομίζω ότι όταν φταίω... Το λέτε. Ναι. Το λέω και στο βιβλίο. Τσαρούχης, ποτέ δεν είναι νωρίς. Δεν είναι καταπληκτικό? Δεν είναι καταπληκτικό. Ερχόταν. Τι θέλει να πει ο μεγάλος Τσαρούχης? Να βιαζόμαστε. Ποτέ δεν είναι νωρίς για να κάνουμε πάρεις μια απόφαση στη ζωή σου, να κάνεις μια ρήξη, να τολμήσεις. Πολλές φορές δεν λέμε «ας το για αύριο» ή «δεν είναι ακόμα η στιγμή» ή «θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να γίνει αυτό». Όχι. Χάσατε ευκαιρίες από διστακτικότητα επειδή είπατε στον εαυτό σας «ας το είναι νωρίς»? Ποτέ. Ποτέ. Πάντα προτρέχω. Ίσως αυτό είναι ένα ελάττωμα. Και τις ευκαιρίες τις αρπάξατε, τις ζητήσατε? Ναι, έμαθα στη ζωή μου να μην χάνω ευκαιρίες. Ναι. Τι θα γίνω άμα γεράσω και δεν θα σου αρέσω, λέει η κυρία στο νεαρό, στο πάρκινγκ, σε μια συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου. Δεν έχει σημασία ποια είναι, μια φίλη σας, μια γνωστή, ποιος είναι ο νεαρός. Εγώ. Λοιπόν, εσύ δεν θα γεράσεις ποτέ, απαντάει ο νεαρός. Mm. Και διαβάζει τον Καβάφη. Το παιχνίδι των δύο φίλων. Τελικά τι πιστεύετε, κυρία Γαλινέα? Ότι οι γυναίκες και οι άντρες απλώς σε ζευγαρώνουν, μπορούν να φτάσουν σε ένα τρομακτικό επίπεδο επικοινωνίας, είναι τόσο διαφορετική που όλα είναι συμπεριφορές, υπενιγμή? Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται. Αν η ηλικία παίζει ρόλο, δηλαδή. Όχι την ηλικία. Αυτό το χρησιμοποίησα σε μια στιγμή του βιβλίου. Εγώ λέω η γυναίκα και ο άντρας. Ανεξαρτήτως ηλικίας, γεωγραφικού μήκους ή πλάτους, χώρας, ηθών και θύμων. Έχουν πραγματική επικοινωνία τα δύο φύλλα? Τι σας έμεινε? Ή η γυναίκα είναι άλλο πράγμα και ο άντρας είναι άλλο πράγμα? Αυτό για όνομα του Θεού. Εγώ πιστεύω ότι έχουν θεία επικοινωνία. Θεία επικοινωνία. Αλίμονο στη γυναίκα που δεν έχει ζήσει αυτή την επικοινωνία με τον άντρα. Είστε καλή μητέρα? Ξέρω. Τα χορτάσατε τα παιδιά σας? Τα λένε χαίρομαι. Ότι, τα λένε παιδιά ότι οι διάσημοι και οι πολυάσχολοι δεν τα χόρτασαν. Ναι, δεν νομίζω ότι τα χόρτασα τα παιδιά μου. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιου είδους επαφή. Τα παρακολουθώ, αλλά έχω μια απόσταση. Δηλαδή δεν θέλω να τις καταπιέζω, δεν θέλω να... Ελπίζω ότι δεν τις καταπιέζω. Τις χαίρομαι, τις παραδέχομαι, πιστεύω ότι είναι καλύτερες από μένα. Αλλά έχω κι εγώ μια προσωπική ζωή και δεν θέλω ποτέ να αισθάνονται τα παιδιά μου ότι «αχ, η μαμά μας είναι μόνη και πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτήν». Δεν θέλω. Κύριε Γαλινέα, η ζωή τρέχει πια. Η τεχνολογία έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα υλικά που μας περιβάλλουν. Εσείς πώς θα πάτε με την τεχνολογία, για παράδειγμα? Χάλια. Χάλια, με το ζόρι ξέρω να ανοίξω την τηλεόραση, ας πούμε. Με το κινητό σας παίζετε? Τα μπερδεύω. Τέλος πάντων, έχω ένα κινητό που δεν μπορώ να τα αλλάξω, γιατί όλα τα καινούρια έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους.
θα μπορούσατε να ενεργοποιηθείτε έτσι στις νέες μορφές πολιτικής. Να πάτε σε μια μη κυβερνητική οργάνωση, να τρέξετε για να γίνει ένα γήπεδο για τα παιδιά, μια παιδική χαρά. Θα μπορούσα να γράφω όλη μέρα. Θα μπορούσα να βλέπω παραστάσεις κάθε μέρα. Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με τη δουλειά μου και με το γράψιμο, μου αρέσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, είναι τόσο συγκεκριμένα δηλαδή τα ενδιαφέροντά μου, που το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει εκτός από αυτά είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Όταν θυμώνετε, πώς είστε? Πολύ δυσάρεστη. Καλά, θα κάνουμε να είμαστε λίγο μακριά, την ώρα που θυμώνετε. Ευτυχώς δεν θυμώνω συχνά. Ευτυχώς δεν θυμώνω συχνά. Είστε γενναιόδοροι, αισθάνεστε ότι πρέπει να δίνετε το μισό υπέρ του μαθητού σε ανθρώπους που σας έβλαψαν έτσι με μια γενναιοδορία? Αυτό θα έπρεπε άλλοι να το πούνε. Δεν είναι δύσκολο να πεις για τον εαυτό σου, ναι, είμαι γενναιόδορη. Εγώ θα ζητήσω όμως να μου περιγράψετε τον εαυτό σας με τρία επίθετα. Πες τα. Ποια είναι αυτά? Α, εγώ αν εσείς χρησιμοποιούσατε τρία επίθετα για να περιγράψετε τον εαυτό σας, ποια θα ήταν αυτά? Να σας πω, πιστεύω ότι αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η αισιοδοξία, το κουράγιο και η ευαισθησία ως προς οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Και φυσικά δεν μπορεί να είναι μόνο η τέχνη, γιατί η τέχνη χωρίς τους ανθρώπους... Ναι. Και προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτική με τους ανθρώπους, να μην είμαι κουραστική, να μην τους ενοχλώ, να μην παραβιάζω το δικαίωμα μιας φιλίας ή μιας σχέσης. Είμαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Περνάω πολύ καλά και όταν είμαι μόνη μου. Κάθε πρωί ακούω τη μουσική μου. Μ' αρέσει πολύ την ώρα που μυρίζω τον καφέ που θα πιω. Δηλαδή, βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Η καλύτερη παράστασή σας ποια είναι? Λένε ότι είναι η τελευταία που έδωσα, η Σελεστίνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Πάρα πολλοί κόσμος μου είπε ότι ποτέ δεν σε έχουμε δει έτσι. Ποτέ δεν σε έχουμε δει έτσι. Τ' άκουσα από πάρα πολύ κόσμο αυτό και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί... Μα ξέρετε τι σας είπε? Ότι καλύτερη είναι η επόμενη. Διότι προηγήθηκε κι άλλος ένας τρίαμβος εδώ στη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν έχετε ακόμα πολύ σανίδι μπροστά σας, κυρία Γαλινέα. Αυτό είναι και... πολύ μεγάλο δώρο που μου λέτε. Ανεβαίνω, ε! Έλα εδώ! Άστε αυτή την τρελή, την ελαφρά μυαλή! Τη έλλειψη και αυτήν την ταραχή τη, δεν ξέρει τι λέει. Εντάξει, μάνα μου, μην μου στεναχωριέσαι λοιπόν. Άκου να σου πω τι σε ήθελα. Άκου, ο αφέντης μου, ο Καλίστο, αρρώστησε και ψάχνει τη Σελεστίνα να του γιατρέψει. Αρρώστησε ο Καλίστο. Τι έπαθε? Είχε ένα πόνο. Πόνο! Έλα, πάμε και μου τα λες στον δρόμο. Μην χάσω μεγάλο. Νομίζω το έχετε αποδείξει στην πράξη, αλλά εγώ θέλω να δημοσιογραφικά να τελειώσουμε. Θέλω να μου πείτε μετά από αυτή την έκδοση. Το επέστρεφε με τόσες εξομολογήσεις, τόσες φωτογραφίες, τόσα στιγμιότυπα ζωής και τόσα διδάγματα. Σας συγκίνησε το γράψιμο? Θέλετε να ξαναγράψετε? Και αν ναι, τι θα είναι αυτό? Με συγκινεί το γράψιμο, ναι. Το τι θα είναι αυτό? Θα πρέπει να είναι τα πράγματα που δεν μπόρεσα να πω. Κάτω από μια άλλη μορφή, όχι πια αυτοβιογραφίας ασφαλώς, κάτω από μια κρυμμένη υπογραφή. Υπάρχει ρόλος που έχει στοιχειώσει μέσα σας που δεν τον έχετε παίξει
Και έχετε, να πω την έπαρση, να πω τη διάθεση να τον παίξετε όποτε και αν είναι. Να είστε βέβαιος ότι αν υπήρχε αυτός θα τον είχα παίξει. Ή θα τον παίξω σίγουρα. Σε αυτά δεν σταματάω. Θέλω να ξαναπαίξω κωμωδία. Σας το εύχομαι, όπως επίσης με το καφέ που είπατε και με το γράψιμο να ξανανταμώσετε τα χειρόγραφα, με ένα βιβλίο καλύτερο από αυτό. Να είστε γεροί και πάντα στο σανίδι, έτσι πως σας ξέρουμε και σας καμαρώσαμε. Με πολλή συγκίνηση σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν μαζί μας για να γνωρίσουμε όσο γίνεται βέβαια έναν άνθρωπο πολύ σχηδί και με πολυκύμαντη ζωή και με μεγάλη προσφορά στην τέχνη όπως είναι η κυρία Νόνικα Γαλινέα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καληνύχτα.